Καλημέρα κύριε Καράθανασόπουλε. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Είστε καλά? Καλά, καλά είμαστε. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή τη συνομιλία μας. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για τα συμβαίνοντα με τον κύριο Πολάκη. Κοιτάξτε, εμείς πάγια θέση του ΚΚΕ είναι να κρίνουμε με βάση το έργο. Και ιδιαίτερα εφόσον αφορά υπουργούς, με βάση το έργο του στο Υπουργείο Υγείας. Και αυτό είναι το βασικό μας κριτήριο και η κριτική που ασκούμε στον κύριο Πολάκη για τις τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία, την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εμπορευματοποίησή τους. Αυτό είναι το βασικό για μας ζήτημα. Δεύτερον, βεβαίως εδώ πέρα έχει ανακύψει ένα ζήτημα στο οποίο εμείς θα θέλαμε και η Τράπεζα της Ελλάδος αφενός με τους ελεκτικούς μηχανισμούς να εξετάσει αν είναι σύνομο ή όχι η παροχή του δανείου, του συγκεκριμένου δανείου στον κύριο Πολάκη. Και δεύτερον, το θέμα με το διάλογο που βγήκε στη δημοσιότητα που είχε με τον κύριο Στουρνάρα, με τον κύριο Στουρνάρα. Υπάρχουν αρμόδιες αγγελικές αρχές να κρίνουν αν υπήρξε υποκλοπή ή δεν υπήρξε υποκλοπή. Και από αυτή την άποψη δεν θα μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση που αναδεικνύει, άμα το θέλετε, και τη σαπίλα του πολιτικού συστήματος που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Εμείς γι' αυτό ακριβώς και δεν τοποθετούμαστε, πάμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί ακριβώς υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές οι οποίες μπορούν να κρίνουν την όλη υπόθεση και να δώσουν τα πορίσματά τους στη δημοσιότητα. Βεβαίως γεννούνται μια σειρά ερωτηματικά. Αυτό παράδειγμα, ήθελα να σας ρωτήσω. Ένα ερωτηματικό το οποίο γεννιέται και το οποίο δεν απασχολεί την παραπολιτική συζήτηση που αναπτύσσεται, είναι ότι ο κ. Πολάκης δήλωσε ότι πήρε το δάνειο αυτό, γιατί με 7.000 το μήνα δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Φανταστείτε λοιπόν μια λαϊκή οικογένεια, η οποία και παιδιά στέλνει να σπουδάζουν σε άλλη πόλη, και κινδυνεύει να χάσει και το σπίτι της, πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα. Με την πολιτική που ασκεί συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ναι. Επικαλείται οικογενειακούς λόγους ο ίδιος, ότι εν πάση περιπτώσει. Αλλά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που με πολύ λιγότερα χρήματα καλούνται να πληρώσουν τους φόρους με τη φοροεπιδρομή που υφίστανται, να στείλουν τα παιδιά τους σπουδάζουν σε άλλες πόλεις και ταυτόχρονα να λουτώσουν και το σπίτι τους. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και να τους εξαιρούν τώρα από τα νέα σχέδια προστασίας της πρώτης κατοικίας. Άρα λοιπόν αυτό είναι το σοβαρό ζήτημα, θα λέγαμε. Ότι ενώ καταδικάζουν τη λαϊκή οικογένεια να ζει πολύ λιγότερα, οι ίδιοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, θεωρούν. Μάλιστα. Με αυτά τα χρήματα. Ναι. Τώρα, άκουσα το σχόλιο σας για αυτό. Πάμε στο κυρίως πολιτικό θέμα και έτσι όπως διαμορφώνεται όλο το τελευταίο διάστημα, τι θέλω να πω. Φαίνεται πια πως είναι στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Καραθανασόπουλε, αυτή η δημιουργία του λεγόμενου προοδευτικού μετώπου της κέντρο-αριστεράς, όπως θέλει μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς. Το βέβαιο είναι όμως ότι αυτός ο διεμβολισμός, οι διεργασίες διεμβολισμού των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας είναι πια βασική επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπεται σε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Και από αυτή την άποψη δεν είναι. Αυτό τι πάει να πει, πασοκοποιείται δηλαδή με αυτή τη λογική, το λέτε? Βεβαίως και το είχαμε πει πολύ καιρό πριν. Ναι. Από τη στιγμή που ανέβηκε ουσιαστικά στην κυβερνητική διακυβέρνηση. Άρα λοιπόν το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει μια σοσιαλδημοκρατικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο, είναι φυσικό να υπάρχουν όλες αυτές οι μεταγραφές από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και έτσι έχουμε μια αφίπλευρη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και από πρόσωπα που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από πρόσωπα που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα από υπουργούς οι οποίοι ήταν στις προηγούμενες κυβερνήσεις και του Γιώργου Παπανδρέου και του κ. Προβόπουλου, των μνημονιακών κυβερνήσεων. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Άρα λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο προοδευτικός πόλος, με υπουργούς, δηλαδή ξεπλένοντας υπουργούς οι οποίοι υπερέθησαν
σε μνημονιακές κυβερνήσεις, τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ τις κατήγγειλε ως αντιπολίτευση τότε. Άρα εσείς, σε εσάς δηλαδή δεν δημιούργησε εντύπωση, παραδείγματος χάρη, η προσχώρηση αυτών των τελευταίων... Όχι βέβαια, δεν υπάρχει καμία εντύπωση, ακριβώς γιατί οι διαφορές ανάμεσα στα κόμματα έχουν μικρύνει πάρα πολύ, άρα είναι πολύ εύκολες οι μετακινήσεις. Αυτό όμως που πρέπει να δημιουργήσει μια εντύπωση στον κόσμο, ναι, είναι ακριβώς πώς ένας ο οποίος αυτοαποκαλύπτεται να δημιουργήσει και να συγκροτήσει ένα προοδευτικό πόλο, παίρνει ακριβώς υπουργούς του παλαιού, όπως το καταγγέλει ο ίδιος, πολιτικού συστήματος, που υπερέτησαν από υπουργικές θέσεις κιόλας το πολιτικό σύστημα και την αντιλαϊκή πολιτική. Δεν είναι ένας παραλογισμός αυτός, ένα. Δεύτερον, από τη στιγμή που θέλουν να συγκροτήσουν ένα προοδευτικό πόλο, είναι και ζήτημα και ποιοι το επικροτούν αυτό. Όταν λοιπόν έχεις να επικροτούν την κυβέρνησή σου, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Μέρκελ και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά πόσο απέχουν τα λόγια από την πραγματικότητα. Και το τρίτο στοιχείο το οποίο είναι, ενώ και το οποίο δεν το είχαμε στο παρελθόν, ναι, γιατί και στο παρελθόν υπήρχαν μετακινήσεις, είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μια σειρά πολιτικά πρόσωπα τα οποία προστρέχουν στη στήριξη της κυβέρνησης. Τι εννοείτε, σε ποιους αναφέρεστε? Αναφερόμαστε νέα πρόσωπα τα οποία υπουργοποιήθηκαν και είναι από άλλους χώρους. Ναι. Και αναφερόμαστε στους βουλευτές οι οποίοι ανεξάρτητοι ελευκώς στηρίζουν τις κυβερνητικές αποφάσεις. Ναι, αλλά υπάρχουν και μια σειρά από προσωπικότητες του χώρου αυτού του ευρύτερου, ναι, κύριε Καραθανασόπουλε, που θα στηρίξουν αυτή την δημιουργία του μετώπου. Δείχνει ότι το σύστημα, ναι, ή ένα πολύ σημαντικό μέρος του συστήματος, του πολιτικο-οικονομικού συστήματος, θέλει να στηριχθεί με κάθε τρόπο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας προσωπικά. Άρα δηλαδή δέχεται μια απλόχερη στήριξη από το σύστημα. Mm-hmm. Και από αυτή την άποψη, όταν λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα δεδομένα, τότε πρέπει ο λαός, η λαϊκή οικογένεια, να κρίνει με βάση το κριτήριο τις δικές της ανάγκες και την πείρα της. Όταν λοιπόν σε στηρίζει ο ταξικός αντίπαλος, όταν σε στηρίζει το σύστημα, τότε δεν μπορεί να έχει μια φιλολαϊκή πολιτική. Και από αυτή την άποψη λοιπόν όλο αυτό το παιχνίδι της διαμόρφωσης ενός ψευδεπίγραφου πόλου, του λεγόμενου, όπως είπατε εσείς, προοδευτικού με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ και του κέντρου δεξιού με επίκεντρο τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένα δίπολο αυτό πλασματικό, γιατί επί της ουσίας οι πολιτικές τους διαφέρουν σε ελάχιστα σημεία, οι στρατηγικές επιλογές είναι κοινές. Και το μόνο το οποίο προσπαθούν να κάνουν οξύνοντας τους τόνους είναι να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Γι' αυτό λέμε ότι ο λαός πρέπει να αποδράσει από αυτό το δίπολο το οποίο προσπαθούν να του στήσουν. Ναι. Πάντως, επειδή σας ακούω με προσοχή, άλλωστε επειδή και από την άλλη μεριά κυκλοφορείτε και ξέρετε, αλλά έχουν ακουστεί και στη Βουλή, κατηγορείτε το ΚΚΕ, κύριε Καραθανασόπουλε, ότι επί της ουσίας με την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση πρωτίστως και στις όποιες πρωτοβουλίες αναπτύσσονται, κατηγορείται το ΚΚΕ ότι κουνάει το χέρι, θεωρώντας πως αυτό κατέχει την σωστή θέση, την μόνη πολιτική αλήθεια. Κοιτάξτε, εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε την πολιτική αλήθεια, αλλά αυτοί το άλλοι το διεκδικούν. Αλλά πέρα από αυτό, εμείς κρίνουμε και ζητάμε τον κόσμο να κρίνει με βάση την πολιτική στάση του κάθε κόμματος. Ναι. Εδώ πέρα έχουμε συγκεκριμένη πολιτική στάση. Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων και μάλιστα έκανε και την πιο βρώμικη δουλειά σε όλα τα ζητήματα. Είτε αφορούν τα ζητήματα της οικονομίας, της επίδεσης στα εργασιακά δικαιώματα, τη φοροεπιδρομή την οποία εξαπέλυσε, τις μειώσεις της συντάξης, ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστημα, είτε αφορούν τα εξωτερικά θέματα. Mm-hmm. Την ολοκλήρωση δηλαδή της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ισχυροποίησης του ρόλου του κατεξοχήν αποσταθεροποιητικού παράγοντα στην περιοχή, δηλαδή των Αμερικάνων και των Ανατοϊκών Ιμπεριαλιστών. Ναι. Μετατρεπόμενη η Ελλάδα σε σημειοφόρο του σχεδιασμού του αυτού. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι ένα δεδομένο αυτό. Δεύτερο δεδομένο το οποίο λέμε είναι ακριβώς ότι δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδο για τα λαϊκά προβλήματα σε συνθήκες κυριαρχίας,
σε επίπεδο οικονομίας των επιχειρηματικών ομίλων, mm-hmm. συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχυροποίησης του πολιτικού συστήματος. Αυτού του αντιλαϊκού πολιτικού συστήματος. Άρα λοιπόν, αν δεν αποδυναμωθεί το πολιτικό σύστημα, αν δεν αποδυναμωθούν τα κόμματα, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, τα οποία στηρίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων, τότε δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδος προς όφελος του λαού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς, αυτό το οποίο τονίζουμε, ότι πρέπει να συγκροτηθεί ένας δυναμικός πόλος λαϊκής αντίστασης. Τον βλέπετε να δημιουργείται? Κοιτάξτε, υπάρχουν θετικά μηνύματα. Mm. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες συστρατεύονται σήμερα με το ΚΚΕ και την πολιτική πρόταση αυτή και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και άλλων δυνάμεων. Προσωπικό δηλαδή, οι οποίοι δεν ήρθαν για να ξεπλύνουν το πολιτικό τους παρελθόν, αλλά έγιναν μέσα από διεργασίες του κινήματος, των αγώνων, των μικρών και μεγάλων αγώνων που αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα, και θεωρούν ότι σήμερα η συμπόρευση με το ΚΚΕ αποτελεί ακριβώς τη βασική προϋπόθεση για να βγει ο λαός στο προσκήνιο των εξελίξεων, για να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη ο λαϊκός παράγοντας, ώστε και να αποτρέψει την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης και να έχει ανάκτηση απολειών σε ορισμένα ζητήματα, ναι. και βεβαίως να σηματοδοτήσει την πορεία για ριζικές αναγκές και ανατροπές που έχει ανάγκη σήμερα η ελληνική κοινωνία μας. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια χαρά.